Η αλήθεια είναι ότι ο φετινός Μάιος θυμίζει πάρα πολύ έναν καλοκαιρινό μήνα όπως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Πάμε να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η πορεία του υδράργυρου μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας είναι μαζί μας για να μας δώσει τις πληροφορίες. Κύριε Λέκα, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Είμαστε από τους τυχερούς βεβαίως, γιατί έχουμε παραλίες σε όλη την Κρήτη, πολύ κοντά στις πόλεις, άρα αυτό είναι και το αντίδοτο στις υψηλές θερμοκρασίες. Όμως η αλήθεια είναι ότι ήμασταν λίγο απροετοίμαστοι για τόσο υψηλές θερμοκρασίες, με δεδομένο ότι πριν από 10 ημέρες είχαμε θερμοκρασίες που θύμιζαν περισσότερο φθινόπωρο από ό,τι άνοιξη. Και θα επανέλθουν αυτές οι μέρες. Έτσι, γιατί θα έχει ένα τέλος όλη αυτή η κατάσταση. Και ολοκληρώνοντας τον κύκλο της, αυτό το θερμό κύμα, θα πούμε ότι θα περάσουμε σε ένα άλλο κύκλο. Ένα κύκλο που πάλι θα μας κάνει να νιώσουμε παράξενα, γιατί θα δούμε το θερμόμετρο πραγματικά να πέφτει σε αρκετά χαμηλά επίπεδα και θα αναζητήσουμε μάλλον αυτές τις ημέρες. Και θα έλεγα είμαστε αξιοζήλευτοι και αυτό πρέπει να το δούμε. Όταν στην Βόρεια Ευρώπη οι θερμοκρασίες αυτή την ώρα είναι κάτω και από τους 15 βαθμούς Κελσίου και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι καταλαβαίνετε όταν βλέπουν εικόνες που εμείς απολαμβάνουμε ήλιο, θάλασσα και γενικότερα βρίσκουμε μια άνεση μέσα από αυτό που περάσαμε και όλη η Ευρώπη το πέρασε σίγουρα. Καταλαβαίνετε ότι νομίζω θα μας ζηλεύουν και ας ελπίσουμε να το δούνε και σαν μια πρόκληση. Λέω να ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά από την αυριανή ημέρα την Δευτέρα. Πώς θα κινηθεί ο καιρός μέχρι και το τέλος της εβδομάδας με βάση τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας? Κοιτάξτε, σίγουρα τα πράγματα παραμένουν ως έχει. Με την έννοια πια ότι το αίτιο που προκαλεί όλη αυτή την κατάσταση, δηλαδή τις αυξημένες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, ευτυχώς οι θερμοκρασίες πέφτουν κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών και άλλωστε είναι και ένα αίτιο με βάση το οποίο δεν μπορούμε να κρίνουμε ότι είναι τόσο ακραία η κατάσταση που να θυμίζει συνθήκες καύσωνα. Έτσι λοιπόν θα δούμε και τις επόμενες ημέρες το κύμα ζέστης να παραμένει και να επηρεάζει το νησί μας. Ίσως στις βόρειες περιοχές της χώρας μας, δηλαδή στην υπηρετική χώρα, να δούμε μια υποχώρηση γενικότερα αυτής της κατάστασης. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ στο νησί μας θα παραμείνουμε σχεδόν σε μια παρόμοια σχεδόν κατάσταση. Και με τι θερμοκρασίες μιλάμε, κύριε Λέκα, δηλαδή εκεί πάνω από τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου? Κοιτάξτε, περνώντας το εθνικό δίκτυο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το επίσημο δίκτυο δηλαδή, οι θερμοκρασίες δεν είναι ακραίες, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το Ηράκλειο, για παράδειγμα, που εκπροσωπείται από το μετεωρολογικό σταθμό στο αεροδρόμιο, σήμερα κατέγραψε 30 βαθμούς και χθες 33. Εδώ στα Χανιά έχουμε γύρω στους 35 βαθμούς Κελσίου στο αεροδρόμιο, 30 όμως στην πόλη των Χανίων. Παρόλα αυτά, υπήρχαν όμως και περιοχές της Κρήτης που είχαν πολύ υψηλότερη θερμοκρασία. Ενδοχώρα Ηρακλείου, ιδιαίτερα στη Μεσαρά, είδαμε το θερμόμετρο να ξεπερνάει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Αυτό όμως είναι απόλυτα φυσιολογικό με βάση το αίτιο. Έχουμε ένα βοριαδάκι. Αυτό το βόρειο ρεύμα, φανταστείτε ότι διανύει μια τεράστια ξηρή έκταση και φτάνει μέχρι τη Μεσαρά. Έχει γίνει σχεδόν σαλίβας, θα λέγαμε. Και ο εγκλωβισμός των μαζών εκεί και η θέση του σταθμού και πολλά άλλα συμβάλλουν στο να βλέπουμε αυτές τις θερμοκρασίες και τις βλέπουμε κάθε καλοκαίρι. Βεβαίως. Δεν είναι παράξενο ότι τις επόμενες ημέρες σε αυτές τις περιοχές που έχουν έτσι μια ευαλωτότητα στις υψηλές θερμοκρασίες θα δούμε τον υδράργυρο να πλησιάζει πάλι να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενδεχομένως ναι. Εκτιμώ ότι σε αυτές οι δύο περιοχές όπου είναι η επιρρεπή, σας τις πούμε, πραγματικά το θερμόμετρο θα είναι τουλάχιστον πάνω από τους 38 βαθμούς Κελσίου, αλλά είναι αισιόδοξο, επαναλαμβάνω, το γεγονός ότι το βράδυ η θερμοκρασία στις περιοχές αυτές γυρνάει και κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου και αυτό έχει την έννοια της εκτόνωσης γενικότερα από το στρες της ζέστης και έτσι τα πράγματα μπορούν να κυλήσουν καλά και στο επόμενο διάστημα, γιατί η ζέστη παραμένει σε εμάς ακόμα μέχρι και την Τετάρτη και θα δούμε ίσως από την Πέμπτη να αρχίσει να υποχωρεί όπου θα γυρίσουν οι δυτικοί άνεμοι. Προσοχή τώρα την Πέμπτη, το έχω επισημάνει αυτό, γιατί μέχρι τώρα η πυρκαγιά ήταν κάτι που θα λέγαμε όχι υψηλού κινδύνου εξαιτίας του ότι δεν είχαμε ανεμολογικά. Παρ' όλα αυτά η ξηρότητα που έχει επέλθει πλέον στην, όχι μόνο στην ατμόσφαιρα αλλά και γενικότερα στο φυσικό μας περιβάλλον θα έχει σαν αποτέλεσμα να έχει με τον άνεμο ένα σημαντικό αυξημένο δείκτη για φωτιά
για τον οποίο πρέπει να προσέξουμε, γιατί από την Πέμπτη το πρωί θα ξεκινήσουν οι άνεμοι, οι δυτικοί θα ενισχυθούν φτάνοντας στα 5 με 6 μποφόρ. Και δεν σας κρύβω ότι η πτώση στη συνέχεια της θερμοκρασίας από την Παρασκευή, τα μοντέλα μέχρι τώρα δεν συμφωνούν απόλυτα, θα το δούμε μάλλον Τρίτη. Θα φανεί, δεν σας κρύβω ότι κρύβουνε μέχρι και βροχές. Συννεφιά θα έχουμε σίγουρα, αλλά η θερμοκρασία θα έχει μια πραγματικά κατακόρυφη πτώση. Η θερμοκρασία δηλαδή μπορεί να πέσει και κάτω από τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, κύριε Λέγκα, γιατί αν σκεφτούμε ότι σήμερα υπήρχαν περιοχές στην Κρήτη με 40 βαθμούς, 35 και κάτω από αυτούς, και ξαφνικά να δούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο κάτω από τους 23, μιλάμε για μια κατακόρυφη πτώση. Αρκεί να σας πω ότι μέχρι τώρα, γιατί εμείς δεν μετράμε απόλυτα την επιφάνεια, δηλαδή δεν βλέπουμε αυτά από την επιφάνεια, κοιτάζουμε σε κάποιες επιφάνειες ελεύθερης ροής, δηλαδή στην ατμόσφαιρα. Αρκεί να σας πω λοιπόν ότι τώρα έχουμε στην ανώτερη ατμόσφαιρα περίπου 25 βαθμούς Κελσίου με τη θερμή εισβολή. Και μέχρι την Παρασκευή πέφτει στους 10, δηλαδή έχουμε μια κατακόρυφη πτώση 15 βαθμών Κελσίου. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι αυτή η διαφοροποίηση στα δεδομένα πλέον τα καιρικά, ώστε να δώσουν, να αποτυπώσουν θερμοκρασίες και τις ελάχιστες, να νιώσουμε μια ψύχρα το βράδυ, τη μέρα βέβαια, λίγο η ηλιοφάνεια, λίγο όλο αυτό. Θα μας κάνει αίσθηση την Παρασκευή και θα πούμε καλά που βρισκόμαστε. Θα είναι ένα σκοτσέζι κοντούζι Παρασκευή. Αλλά στη συνέχεια βέβαια θα προσαρμοστούμε, γιατί κατά τη διάρκεια της ημέρας θερμοκρασίες θα είναι μεν στα λογικά της εποχής επίπεδα, αλλά δεν θα είναι για να πιάσουμε πάλι τις παραλίες τόσο εύκολα. Έτσι, έτσι και αλλιώς τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει το κριτικό καλοκαίρι. Μια βροχή είναι και θα περάσει, κύριε Λέκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να πω, αυτό πρέπει να προσέξει ο κόσμος αυτή την περίοδο, το πλέον θα έλεγα σημαντικό, και οι θερμοκρασίες μας στέλνουν στη θάλασσα, βρίσκουμε μια απόλαυση, μια διέξοδο. Εκείνο πρέπει να προσέξουμε είναι η ηλιακή ακτινοβολία. Ξέρετε, δεν έχουμε προσαρμοστεί ακόμα στο γεγονός ότι η ηλιακή ακτινοβολία είναι πάρα πολύ έντονη. Είναι πραγματικά σαν να είναι τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου αυτή η ακτινοβολία. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν έχουμε προσαρμοστεί ακόμα στην καλοκαιρινή περίοδο, δεχόμαστε την ακτινοβολία και νιώθουμε ότι εντάξει, την ανεχόμαστε. Προσοχή! Από τις 11 μέχρι τις 4 η ακτινοβολία αγγίζει τα μέγιστα όρια της υπεριόδους, με αποτέλεσμα να είναι πραγματικά ιδιαίτερα επικίνδυνη. Αυτό παρακαλώ ας το προσέξουμε και όλο το επόμενο διάστημα που θα συνεχίσουμε, αλλά και στη συνέχεια βέβαια, που θα συνεχίσουμε ιδιαίτερα τώρα να επισκεπτόμαστε παραλίες. Πολύ σωστή η επισήμανσή σας και κυρίως και για τα μικρότερα παιδιά σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λέκα. Καλό σας βράδυ.